Gone 60 seconds και αυτή την εβδομάδα η αλήθεια είναι ότι δεν θα έχουμε κάτι με πάρα πολύ χιούμορ, κάτι πολύ χαρούμενο, κάτι που θα γελάσουμε ιδιαίτερα. Ο λόγος είναι ότι καθημερινά χάνονται αρκετές ζωές στο δρόμο και θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί έτυχε προχθές το βράδυ να βρεθώ μπροστά σε ένα τροχαίο ατύχημα που έγινε στην Εκάλη με δύο κοπέλες και οι δύο είχαν πιει πάρα πολύ αλκοόλ. Η μία εκ των δύο έχασε τη ζωή της. 23 ετών τα κορίτσια και πραγματικά ήταν κάτι που με έκανε να σκεφτώ ότι ίσως πρέπει να αφιερώσουμε και ένα συγκεκριμένο κομμάτι σε αυτά τα βίντεο, στα Gone 60 Seconds, που θα αφορά στην ασφάλεια. Θέλω ειλικρινά να σας πω ότι δεν έχω βγει ποτέ στη ζωή μου. Όσοι με γνωρίζουν μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν αυτό. Δεν έχω πιει ούτε ένα ποτήρι αλκοόλ και να οδηγήσω. Πραγματικά μπορεί να χάσει κάποιος τη ζωή του σε δευτερόλεπτα και είναι κρίμα, ρε γαμό του. Είναι κρίμα. Είναι ό,τι χειρότερο να ξεκληρίζεται μια οικογένεια, να μην γυρίζει ένα παιδί σπίτι. Πραγματικά, δεν ξέρω, ίσως δεν είμαι καλή στο να σας κάνω τέτοια βίντεο ασφάλειας ή δεν ξέρω πώς να το πω. Ίσως είμαι καλύτερη στο να κάνω πιο χιουμοριστικά και χαρούμενα. Όμως, αλήθεια ρε παιδιά, δεν αξίζει. Δεν αξίζει να πίνετε και να οδηγείτε. Μην βάζετε τη ζωή σας σε τέτοιο κίνδυνο και αν θέλετε να διασκεδάσετε πραγματικά, μπορείτε να πάρετε ένα ταξί. Νομίζω κοστίζει λιγότερο από τη ζωή σας ένα ταξί. Οπότε, μην το κάνετε. Δεν έχω καμία σχέση με το αλκοόλ, δεν πίνω, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά ακόμα και γιατί μια τέτοια διασκέδαση μπορεί να σε κάνει να χάσεις τον έλεγχο μετά και να θες να οδηγήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω έχοντας πια αλκοόλ πώς μπορείτε όλοι εσείς να λέτε ότι μπορείτε να οδηγήσετε και είστε ok. Δεν είστε. Στην πραγματικότητα έχετε χάσει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα αντανακλαστικά σας και δεν μπορείτε να οδηγήσετε. Σίγουρα δεν έχετε καμία σχέση με το όπως ξεκινήσατε όταν φύγατε από το σπίτι σας και όπως φεύγετε από ένα κλαμπ ή ένα μπαρ. Τέλος πάντων, αυτά για αυτό το βίντεο. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για τις κοπέλες. Έτυχε η μία κιόλας να είναι φίλη μιας γνωστής μου. Απλά εύχομαι σε όλους σας να οδηγείτε με ασφάλεια και να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο, γιατί είναι κρίμα να χάνονται 2 με 4 άνθρωποι στην Ελλάδα καθημερινά. Πόσο μάλλον όταν ο λόγος είναι το αλκοόλ ή η απροσεξία στα κινητά και όλοι οι λόγοι τους οποίους γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Καλή συνέχεια και τα λέμε σε επόμενο βίντεο, σίγουρα πιο χαρούμενο.